Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας ισυχείο από ανοξείδωτο κάλυβα και μόνωση 60 χιλιοστών. Είναι σε εταιρεία Snomaster, που είναι η κορυφαία εταιρεία στο είδος από South Africa, που είναι εκπαιδευμένη για να κάνουν expeditions για πολλές εβδομάδες στην Αφρική. Λοιπόν, αν πλησιάσετε λίγο να δείτε, το ψυγείο αυτό έχει κάποιες ενδείξεις εδώ δεξιά, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται και για να φανούν παίρνουμε απλά το καλώδιο του ψυγείου και αυτό το καλώδιο το βάζουμε και αυτό στον εγκέφαλο. Με που το καρφώνουμε στον εγκέφαλο, βλέπετε κατευθείαν το ψυγείο παίρνει μπρος και δείχνει τις εξής ενδείξεις. Στην πάνω ένδειξη, όπως λέει, είναι η θερμοκρασία της κατάψυξης. Η κατάψυξη βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ψυγείου μας, είναι εντελώς ανεξάρτητη και αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει και η ένδειξη εδώ, είναι μείον 11 βαθμούς. Μπορούμε δηλαδή πραγματικά να κουβαλάμε μαζί μας παγωτά της αρισκίας μας και να τα τρώμε ανά πάσα στιγμή όπου είμαστε. Από κάτω είναι η ένδειξη του ψυγείου. Είναι ο θάλαμος δίπλα ακριβώς, ο οποίος και αυτός έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Συνολικά το ψυγείο αυτό και η κατάψυξη χωράει 66 λίτρα. Όταν να καταλάβετε ένα ψυγείο σπιτιού, είναι περίπου 100 με 110 λίτρα ένα συμβατικό ψυγείο σπιτιού. Και κάτω ακριβώς από την ένδειξη της θερμοκρασίας αυτής, βλέπουμε και τα βολτ του ψυγείου. Πάρα πολύ προσοχή. Το ψυγείο αυτό, όπως όλα τα ψυγεία, πρέπει μονίμως να ανακυκλώνεται ο αέρας. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι υπάρχουν τρύπες στο ψυγείο για να μπορεί να εισάγεται ψυχρός αέρας, όπως υπάρχουν και από την πίσω πλευρά. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν πράγματα, γιατί πρέπει να αναπνέει, όπως και από την πίσω πλευρά του ψυγείου. Αυτά για το ψυγείο. Μόλις δείτε, αν δείτε ότι η μπαταρία σας εδώ πέφτει κάτω από τα 12 βολτ, συστήνουμε να αφαιρείτε το ψυγείο, γιατί και αφού το αφαιρέσετε, για περίπου ακόμα μία ημέρα τα πράγματα θα παραμείνουν κρύα και παγωμένα. Και στο ενδιάμεσο αυτό μπορείτε να κάνετε μία βόλτα με το αυτοκίνητο ή να φορτίσετε τις μπαταρίες ξανά και με πλήρης αξίας, οπότε το ψυγείο θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Το ψυγείο αυτό δουλεύει και με 230 βόλτ. Ακριβώς από κάτω από την πρίζα του 12 βόλτ υπάρχει μία άλλη που λέει AC, εναλλασσόμενο ρεύμα, 230 βόλτ, και το καλώδιο αυτό για να μπει στα 230 βόλτ είναι μέσα στο σιρτάρι drawer που έχουμε εδώ. Και είναι τέρμα πίσω, μπροστά. Μάλλον τέρμα μπροστά, συγγνώμη, και είναι αυτό εδώ.